Μια επικαιρότητα που πραγματικά μας προβληματίζει γύρω από το πώς αντιλαμβανόμαστε τη σχέση μας και την επαφή μας με τα ζώα. Τελευταίο περιστατικό εκεί το σκυλάκι στη Ζάκυνθο. Ναι, είδαμε αυτό το βίντεο το οποίο κυκλοφόρησε στα κοινωνικά δίκτυα με το αυτοκίνητο το οποίο έσερνε ένα σκυλάκι στο δρόμο. Ήταν ένα βίντεο από ένα περαστικό ο οποίος κατάφερε και το αποτύπωσε στην καμερά του με αποτέλεσμα να απευθυνθεί στη φιλοζωική στη Ζάκυνθο και από εκεί πέρα να λάβει γνώση του περιστατικού και η Πανελλήνια, Πανελλαδική, με συγχωρείτε, Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. Παρά το γεγονός ότι έχει αφαιθεί ελεύθερος ο 75χρονος άνδρας, με συγχωρείτε, του έχει επιβληθεί και ένα διοικητικό πρόστιμο 30.000 ευρώ. Δεν ξέρω βέβαια αν αυτό που μόνο του αρκεί για να μπορέσουμε έτσι να σταματήσουν αυτού του είδους συμπεριφορές. Λοιπόν, πάμε στην κυρία Ελένη Αρβανίτη, νομικό δικηγόρος της Πανελλαδικής Φιλοζωικής και Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας. Την καλησπέρα μας, κυρία Αρβανίτη. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Δική μας η χαρά. Παράλληλα με την ιδιότητά σας, είστε και ένας άνθρωπος ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος σε θέματα που έχουν να κάνουν με την κακοποίηση ζώων. Θέλω λίγο να εστιάσουμε στο περιστατικό στη Ζάκυνθο και να προσθέσω εγώ ότι δεν βάζουμε μυαλό, κύριε Αρβανίτη. Όσα χρήματα, όσα πρόστιμα και αν επιβληθούν, έχω την εντύπωση ότι έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους άρρωστους. Θα πρέπει έτσι να μπούμε σε μια διαδικασία ψυχολογικής ή ψυχιατρικής εξέτασης. Το τοποθετήσατε πολύ σωστά και στην αρχή της εκπομπής. Είναι ακριβώς αυτό που είπατε. Ο λόγος έχει να κάνει με το πώς αντιλαμβανόμαστε τη σχέση μας με τα ζώα. Αν ο άνθρωπος δεν σέβεται την ύπαρξη αυτή και δεν αντιλαμβάνεται ότι πονάει και αισθάνεται όπως ακριβώς εμείς, δυστυχώς θα έχουμε επανάληψη τέτοιου είδους συμπεριφορών. Βέβαια, θα μου επιτρέψετε να πω ότι θεωρώ ότι έχουμε έναν νόμο που είναι αρκετά αυστηρός και σιγά σιγά, γιατί είναι πολύ πρόσφατος, θεωρώ πως θα φέρει αποτελέσματα. Είναι υψηλά τα διοικητικά πρόστιμα και συνήθως αυτό είναι που αναχαιτίζει τα υψηλά διοικητικά και οι θεματικές ποινές. Βέβαια, έχουμε ακόμη δρόμο μπροστά μας. Έχει να κάνει και με θέμα νοοτροπίας, πιστεύω, κυρία Αρβανίτη. Ξέρετε, να φέρω ως παράδειγμα τα πρόστιμα τα οποία επιβάλλονται σε τροχονομικές παραβάσεις. Αν περάσεις, αν πιαστείς έχοντας καταναλώσει αλκοόλ, δύο φορές χάνεις το δίπλωμα. Ξέρετε πώς περιπτώσεις. Ξέρετε πώς χάνουν το δίπλωμα σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης. Το χάνουν, το ξαναχάνουν και δεν βάζουν μυαλό. Μήπως είναι θέμα. Ακριβώς, μήπως είναι θέμα διαπαιδαγώγησης, μήπως πρέπει να το πιάσουμε λίγο από τα πρώτα χρόνια της ζωής ενός ανθρώπου, ενός μικρού παιδιού και το πώς έτσι υιοθετεί μια νοοτροπία προκειμένου να το βρούμε και μπροστά μας. Ακριβέστατη είναι η τοποθέτησή σας. Όντως η διαπαιδαγώγηση και η διδασκαλία στα πρώτα χρόνια του σχολείου, πέραν δηλαδή από αυτό που μας μαθαίνει η οικογένειά μας, που πιθανόν να μην μας το μάθει, έτσι δεν είναι σε όλες τις οικογένειες δεδομένο ότι υπάρχει η αγάπη προς τα ζώα, θα ήταν όμως πολύ σημαντικό να διδάσκεται στα σχολεία. Οι δάσκαλοι και αργότερα οι καθηγητές έχουν τη δυνατότητα να εμφυσίσουν στα παιδιά, στους νέους, ακριβώς αυτό που είπα πριν, το σεβασμό. Ξέρετε, δεν είναι απαραίτητο να το αγαπάω με την έννοια ότι το έχω στο σπίτι μου και δεσμεύομαι απέναντί του. Αρκεί να το σέβομαι, να μην το ενοχλώ. Δεν με υποχρεώνει κανένας να το πάρω. Να μην το πειράζω. Αυτό. Σε αυτό συμπληρωματικά που είπε ο Νίκος, κυρία Αρβανίτη, έχει να κάνει και το γεγονός ότι βλέπουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα τέτοιες συμπεριφορές, κυρίως από μεγαλύτερη ηλικία. Δηλαδή, την ίδια στιγμή βλέπουμε και κάποια προγράμματα, τουλάχιστον εδώ σε επίπεδο Ηρακλείου, τρέχουν και κάποια προγράμματα από τις φιλοζωικές, με εκπαίδευση από νηπιαγωγείο μέχρι και δημοτικό. Πάνε δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι είναι σε φιλοζωικές οργανώσεις, με τα σκυλάκια, τα γατάκια, μαθαίνουν στα παιδιά. Για
από την αρχή πώς πρέπει να συμπεριφέρονται στα ζώα και διαπιστώνουν μάλιστα ότι υπάρχουν και πολλές λανθασμένες συμπεριφορές από αυτό που εισπράττουν από τα παιδιά. Πρέπει να μας προβληματίσει για το ότι δεν θα αλλάξει, μιας και είναι συμπεριφορές οι οποίες προέρχονται από ανθρώπους που έχουν διαμορφώσει το χαρακτήρα τους σε πολύ μεγάλο βαθμό. Λυπάμαι που το λέω, αλλά είναι αλήθεια ότι το μεγαλύτερο ποσοστό ατόμων που κακοποιούν ζώα ή που εγκαταλείπουν νεογέννητα είναι ηλικίας άνω των 70. Και λυπάμαι γιατί πραγματικά τα περιθώρια εκεί στενεύουν ώστε να αλλάξει η νοοτροπία. Αντιλαμβάνεστε ότι για ένα διάστημα 70 τουλάχιστον ετών αυτός ο άνθρωπος έχει αυτό τον τρόπο σκέψης. Ότι το ζώο είναι αντικείμενο, είναι εργαλείο. Δεν αισθάνεται και δεν πονάει. Γιατί αν αντιλαμβανόταν ότι το δένω με ένα σύρμα από τον κοτσαδόρο του αυτοκινήτου και σύροντάς το στην άσφαλτο, του καίω τα πόδια, το τρομοκρατώ και του προξενώ σωματικές βλάβες, δεν θα το έκανε. Σημαίνει λοιπόν ότι δεν το αντιλαμβάνεται. Το σκυλάκι σε ποια κατάσταση είναι αυτή τη στιγμή? Ευτυχώς το ζώο, είχαμε την άμεση κινητοποίηση του αστυνομικού τμήματος, γιατί να σας πω ότι υπάρχει μια δυνατότητα από το συγκεκριμένο νόμο σε τέτοιες περιπτώσεις ακραίας κακοποίησης να έχει τη δυνατότητα το αστυνομικό όργανο κατά τη διαπίστωση της παραβάσεως να αφαιρεί άμεσα το ζώο. Δηλαδή να μην χάνουμε χρόνο με την έκδοση εισαγγελικής διάταξης προς αφαίρεση. Οπότε το ζώο αφαιρέθηκε άμεσα, παραδόθηκε στις υπεύθυνες της φιλοζωικής, της τοπικής, της Ζακίνθου, που πραγματικά έχουν υπερβεί εαυτόν αυτές τις μέρες, δέχθηκε την απαραίτητη κτηνιατρική φροντίδα και είναι αυτή τη στιγμή σε καλά χέρια, αρκετά βέβαια ταλαιπωρημένο. Ας ελπίσουμε όλα να πάνε καλά, ας ελπίσουμε και ας ευχηθούμε αυτό το περιστατικό να είναι το τελευταίο περιστατικό κακοποίηση ζώου, αλλά φοβάμαι ότι δεν θα συμβεί αυτό. Μακάρι να βγω ψεύτης. Μακάρι η ευχή σας να πραγματοποιηθεί, αλλά και εγώ δεν θα έλεγα ότι είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξη. Σας ευχαριστούμε θερμά για την τοποθέτησή σας.